Ο κύριο Αλέξανδρος Μεϊμαράκη βρίσκεται δίπλα μα, εκπαιδευτή οδήγηση και πρώην πρόεδρο βέβαια του Σωματείου των Επαγγελματιών Εκπαιδευτών σε επίπεδο Ηρακλείου. Τι κάνετε. Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ε, το θέμα μα είναι και για συμβολικού λόγους λόγου και για ρεπορταζιακού. Έχουμε αποφασίσει ε, κάθε μήνα, πραγματικά, να δίνουμε λόγο σε ανθρώπου, επαγγελματίε που γνωρίζουν πάρα πολλά τα τη οδική ασφάλεια σε επίπεδο Κρήτη και μάλιστα συνδυάζουμε και με την παρουσίαση επίσημων στοιχείων. Επίσημα στοιχεία τα οποία ε, έχουν έρθει μέσα την προσπάθεια τη αστυνομία τη Κρήτη και έχουν να κάνουν με τι παραβάσει. Θέλω λίγο να προχωρήσει μια παρουσίαση. Εύε Πανούευε, καλησπέρα και πάλι, να μας παρουσιάσεις κάποια επίσημα στοιχεία και να προχωρήσουμε σε μια σχετική σύγκριση αναφορικά με το τι επικρατούσε πότε από τον Λοιπόν, από τι αρχέ του Απρίλη, ακριβώς, μέχρι, μέχρι και σήμερα. Και τι αρχέ του Μαΐου. και επειδή πολλά εξασχοληθήκαμε με τα δεδομένα, με του αριθμού, να δούμε προοδευτικά πώ αυξάνονται ή μειώνονται αυτοί οι αριθμοί. Έχουμε χωρίσει λοιπόν δύο κάρτε και θέλω να δούμε ότι εκεί στα μέσα, ενώ ξεκινάμε ε, στι αρχέ του Απριλίου με 224 πρόστιμα να έχουν επιβληθεί, αυξάνονται σε πολύ μεγάλο βαθμό ε, από τι 16 Απριλίου μέχρι και τι 6 Μαου και μειώνονται στην τελευταία καταμέτρηση που έχουμε αυτή την εβδομάδα που μας πέρασε. Είναι από 7 Μαΐου και 13 Μαΐου. Ακριβώς 200 λοιπόν για υπερβολική ταχύτητα. Ακόμα ένα ε, στοιχείο σημαντικό το οποίο ενώ είδαμε πτώση αυξήθηκαν ε, ξανά ε, οι αριθμοί. Για παράδειγμα χρήση κινητού τηλεφώνου. Είχαμε 65 ε, στις αρχές του Απριλίου. Ε, μειωθήκανε 34, 38, 25 ε, στις ε, αρχές του Μαΐου και αυτή την εβδομάδα ξανά 51. Ναι αλλά βλέπω το εξή οδήγηση υπό την επίδραση είναι Αρχέ του Απρίλ είχαμε 120 παραβάσει στου ελέγχου και σταδιακά φτάσαμε την τελευταία εβδομάδα, την τρέχουσα εβδομάδα, την εβδομάδα που προηγήθηκε, σε 155 παραβάσει. Οπότε είδαμε περίπου 35 παραβάσει πάνω. Κάθε να πε... ένα στοιχείο το οποίο πρέπει να μα προβληματίσει. Να περάσουμε και στην επόμενη κάρτα, γιατί κάθε περίπτωση έχει δική τη έρευνα και δικά τη συμπεράσματα τα οποία προκύπτουν. Εγώ θα μείνω στην τελευταία, στα τελευταία στοιχεία που αφορούν τι λοιπέ παραβάσει και ουσιαστικά είναι και ένα στοιχείο για να δούμε συνολικά πάνω κάτω που βρισκόμαστε έχουμε μία προοδευτική άνοδο από τις 23 Απριλίου μέχρι και τις 13 Μαΐου από 1166 να είναι οι υπόλοιπε παραβάσεις μέχρι και τις 1315 να είναι σήμερα αναφέρω ε, ξανά ότι κάθε περίπτωση βλέπουμε ότι είτε έχουμε μείωση είτε αύξηση σε κάθε περίπτωση όμως είναι μία αποτύπωση της καθημερινότητας των αστυνομικών της τροχέας Προσπαθούν τελειδούς. με τον καλύτερο δυνατό Μα... τρόπο να επιβάλλουν ε, αυτά για τα οποία θα έπρεπε να έχουν ε, προλάβει και να τα έχουν παραβίαση εφαρμόσει η κριτική. Ερυθρού σηματοδότη, 24 παραβάσει. Ε, και θέλω λίγο να βάλουμε και στην κουβέντα του κύριο Μημαράκη. 24 παραβάσει έχει παραμένει στι αρχέ του Απρίλη, 101 την εβδομάδα που προηγήθηκε. Ένα σχόλιο πάνω σε αυτό. Τα λέμε παραβίαση ερυθρού σηματοδότη. Τι εννοούμε, Ότι είμαι έτοιμο να σκοτώσω. Απλά δεν έχει κάτι παραπάνω. Είμαι έτοιμο να σκοτώσω. Γνωρίζω ότι πρέπει να σταματήσω. Για να έχω εγώ κόκκινο, σίγουρα θα υπάρχει κάποιο άλλο ο που έχει πράσινο. Άρα λοιπόν είμαι εν δυνάμει δολοφόνο. Πάω να σκοτώσω. Πενταπλασιάστηκαν ε, οι παραβάσει, έτσι ε, δεν Σωστά. Μυστυχώς. Από την πρώτη, από τι αρχέ του Απριλίου μέχρι και τώρα έχουμε αυτό. Και θέλω να σα ρωτήσω, επειδή ε, το, το, πρόσημο είναι αρνητικό, είναι αρνητικό ότι πηγαίνουμε από το κακό στο χειρότερο. Τι να το κάνω εγώ, αν έχουμε για παράδειγμα 10 παραβάσει στο μέτωπο τη υπερβολική ταχύτητα, από τη στιγμή που, έχουμε, ε, που έχει πενταπλασιαστεί η παράβαση και η παραβάση γενικότερα στο κομμάτι του παραβιάζω κόκκινο. Ε, αν σα ανησυχεί και σε ποιο βαθμό σα ανησυχεί αυτή η διατήρηση σε πολύ ψηλά επίπεδα των παραβάσεων, του αριθμού των παραβάσεων. Δυστυχώ όλου μα ανησυχεί και όλου θα πρέπει να μα ανησυχεί, γιατί αν σκεφτείτε ότι η Κρήτη μα τρινεί γενικότερα πάρα, πάρα πολλά άτομα ε, κάθε χρόνο. Και δεν φτάνει αυτό και ειδικά τώρα ας πούμε, που, θα ξεκινήσει, που έχει ξεκινήσει ήδη η τουριστική σεζόν με πάρα πάρα πολλού ξένου επισκέπτε να οδηγούν αυτοκίνητα στου δρόμου του δικού μα, είναι πολύ πιο εύκολο λοιπόν να εμπλακούμε σε ένα τροχιαίο ατύχημα. Όσον αφορά τον αριθμό τη το, το έχουμε πει και θα το λέμε και θα το συζητάμε συνέχεια, είναι πολύ απλά ότι έχω πρόθεση να σκοτώσω και θα πρέπει να σκεφτεί ο κάθε ένα από εμά ότι μπορεί πολύ εύκολα να εμπλακεί σε ένα τροχιαίο ατύχημα. Όπω έχουμε πει πολλέ φορέ, οι τρει του τέσσερι. Άρα λοιπόν το 75% των οδηγών θα εμπλακούν σε ένα τέτοιο ατύχημα. Ε, εγώ βέβαια ε, θέλω να παρατηρήσω το εξή ότι τροχία συμβάντα στους δρόμους της Κρήτης δεν καταγράφονται μόνο στον βόρειο οδικό άξονα Κρήτης, καταγράφονται και παρατηρούνται και τα καλύπτουμε και εμείς δημοσιογραφικά και στο επαρχιακό οδικό δίκτυο και εντός των αστικών, α, των αστικών κέντρων. Έτσι δεν είναι. είναι πώς... μύθος ότι έχουμε να κάνουμε με ένα παρχιωμένο βοάκ, εστιάζουμε εκεί, εκεί γίνονται όλα τα, τα συμβάντα. Σωστά. Δεν, είναι έτσι. Η δεν αλήθεια, είναι, έτσι. Η, αλήθεια, δεν είναι αυτή σε καμία περίπτωση. Όχι ότι ο ΒΟΑΚ δεν είναι ένα δρόμο ο οποίο προκαλεί πάρα, πάρα πολλέ φορέ από μόνο τα ατυχήματα. Γιατί έχουμε πει ότι θα πρέπει ένα δρόμο να είναι σωστό, να έχει σωστό ασφαλτικό, τη διαγράμμιση, το φωτισμό, συγχωρητικού χαρακτήρα, σωστέ κλήσει. Κάτι που ο ΒΟΑΚ δεν έχει. Να αναφέρω πολλά χαρακτηριστικά παραδείγματα των παραβάσεων. Δηλαδή, κίνηση στο αντίθετο ρεύμα, αντικανονικό προσπέρασμα, αντικανονική ελιγμή. Ε, αυτές οι τρεις παραβάσεις έχουν να κάνουν με τη συμπεριφορά μας μέσα σε ένα εθνικό δίκτυο όμως Σαφώς Είναι δύσκολο κάνει. τώρα για παράδειγμα ξέρω εγώ στη Δημοκρατία κάποιο να κατηγορηθεί ότι έκανε Εντάξει υπάρχει και στη Θεότορα εκεί έφερε ναι. ένα παράδειγμα Η αναστροφή, δύσκολο Σίγουρα. Και για το VOAC θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι δύσκολο στα τμήματα που έχει το προστατευτικό μα στη μέση. Ναι. Όπου όμω δεν υπάρχει, κάλλιστα μπορεί να γίνει. Πολύ εύκολα μπορεί να μπει στο αντίθετο ρεύμα. Μιλάμε πάντω για παραβάσει που καταγράφονται στο VOAC, Οι συγκεκριμένε παραβάσει. Ακριβώ. Και είναι και πολλέ άλλε που δεν καταγράφονται. Οι άνθρωποι, οι αστυνομικοί κάνουν πολύ καλά τη δουλειά του και του βλέπω λόγω των μαθημάτων που κάνω στι μεγάλε κατηγορίε. Είναι στο κταίο, συνέχεια κάνουν ελέγχου. Αλλά δεν φτάνει μόνο αυτό. Οι έλεγχοι που γίνονται σε σχέση με τι παραβάσει είναι πολύ πολύ λιγότεροι. Το εύκολο κρύβει παγίδε. Δηλαδή, νούμερο ένα, είναι το περίπτερο στα 300 μέτρα. Θα ανέβω στη μηχανή. Δεν θα φορέσω κράνο. Έλαντε δίπλα είμαι. Το νούμερο ένα. Πάω να πάρω το παιδί από το σχολείο. Ε, στα 500 μέτρα. Δεν θα Λέως. φορέσω ζώνη. Αυτό είναι το εύκολο. Ναι, είναι. Είναι πολύ μεγάλη παγίδα το εύκολο. Και όχι μόνο σε τόσο μικρό ας πούμε, σε τόσο μικρή απόσταση. Σκεφτείτε τι μελέτε. Λένε ότι στα 30 χιλιόμετρα από την έδρα μα έχουμε τι μεγαλύτερε πιθανότητε να εμπλακούμε σε ένα τροχαίο ατύχημα. Γιατί? Γιατί νιώθουμε πολύ κία. Το γνωρίζω. Το έχω. Ξέρω το δρόμο. Και για σκεφτείτε να πάμε σε μια άλλη πόλη που δεν έχουν ξαναοδηγήσει. Θα φερθούμε το ίδιο. Όχι βέβαια, γιατί σαφώ και δεν ξέρει και περιμένει από τη σήμανση να σε ενημερώσει. Εκεί λοιπόν αλλάζει. Και είναι και η ψυχολογία μου. Έλα, βρε αδερφέ, εντάξει, τι έγινε, δύο λεπτά θα πεταχτώ, τρία λεπτά. Ή να πάω το πίδι στο σχολείο, το οποίο είναι μια κοντινή απόσταση. Άρα, α πούμε, δεν θα το βάλω τη ζώνη, γιατί είναι πάρα, πάρα πολύ κοντά. Δεν μπορεί κανεί να προβλέψει και να πει ότι δεν θα το συμβεί ποτέ τίποτα. Γιατί αν το ξέρει ή αν το ξέρει ότι θα έχει ένα τύχημα, δεν θα οδηγήσει, σε κάτι σπίτι σου. Λογικό δεν είναι. Μάλιστα. Κύριε ε, Μωημαράκη, επειδή έρχεστε και σε επαφή με νέα παιδιά, ειδικά τώρα το καλοκαίρι θα δούμε αρκετού δεκαοκτάριδε να βγάζουν το δίπλωμά του. Εσεί τι εικόνα έχετε από τον τρόπο που θα ε, λάβουν την πληροφορία από εσά. Ξέρουν κάποια πράγματα και εσεί του τα ανατρέπετε, είναι έτοιμοι να δεχτούν, ή τα ξέρουν από του γονεί λανθασμένα. Οπότε είναι διπλό ο δικό σα κόπο. Ακριβώς Συμβαίνουν όλα αυτά ακριβώ όπω τα είπατε και όπω τα περιγράψατε. Αυτό που θέλω να πω όμω είναι ότι αυτή η γενιά τώρα είναι η πιο μορφωμένη γενιά που έχει ποτέ η Ελλάδα. Πραγματικά τα παιδιά είναι πάρα, πάρα πολύ υπεύθυνα. Μπορεί να του κορυδεύουμε και να λέμε όλοι τώρα είστε στο κινητό και στο κομπιούτερ και δεν ξέρετε. Κάνετε μεγάλο λάθο. Τα παιδιά είναι πανέξυπνα. Μπορούν πραγματικά να βάλουν τη ζυγαριά και το μέτρο εκεί που πρέπει. Είναι από τα παιδιά, ίσω όχι η πλειοψηφία, αλλά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, συντριπτικό θα έλεγα, που λέει ότι δεν θα πιω γιατί θα οδηγήσω. Είναι από τα παιδιά τα οποία σέβονται. Είναι από τα παιδιά που δεν θα ανοίξουν την πόρτα που τα σκουπίδια, που δεν θα βγουν να μαλώσουν στον δρόμο. Δεν θα έχουν αυτή την επιθετική και τιμωρητική συμπεριφορά που πολλέ φορέ βιώνουμε, ειδικά εδώ στου δρόμου τη Κρήτη. Έχουν από τα καλύτερα και αυτή η έννοια, ειλικρινά. Με κάποιες, κάποια παρατράγωδα, κάποιε ναι, σίγουρα δεν είμαστε ποτέ όλοι τέλοι και όλοι ιδανικοί οδηγοί. Αλλά σε γενικέ γραμμέ, ναι. Και η ελπίδα προσωπικά εμένα μετά από 25 χρόνια στην εκπαίδευση είναι αυτά τα παιδιά. Και αλλάζει. Γενικότερα αλλάζουμε. Απλά ίσω με λίγο πιο αργού ρυθμού. Θα θέλαμε λίγο πιο γρήγορου. Υψιλά... Αλλά αλλάζουν. Τα υψηλά πρόστιμα είναι μια λύση προκειμένου να μπαίνει ένα φρένο σε αυτή τη λανθασμένη νοοτροπία των κριτικών. Σαφώ είναι. Είναι μεγάλη. Για μένα προσωπικά, ω εκπαιδευτή, δεν με νοιάζει για ποιο λόγο θα βάλει τη ζώνη. Ότι φοβάσαι να μην τρακάρει, ότι θα με γράψει η αστυνομία ή οτιδήποτε. Σημασία έχει να τη βάλει. Ή το κράνο, α πούμε, για τα παιδιά αυτά. Και για όλου του αναβάτε των δικύκλων. Σημασία λοιπόν έχει να το κάνει. Ο λόγο, α είναι το πρόστιμα. Α είναι το μπλόκο που λέμε ότι περιμένουμε την αστυνομία να με γράψει. Α είναι ό,τι θέλει. Εμένα με ενδιαφέρει να το βάλει βάλτο, γιατί κρίνεται όχι μόνο η δική σου ζωή και αυτό που έχει πίσω, αλλά και η δική μου. Σκεφτείτε και επαναγκόπαιλε που μα αρέσουν τα οχήματα γενικότερα. Να μην φορά κράνο, να μπει ένα μη γυαλίδι στο μάτι, να χάσει τον έλεγχο στο και συμφωνώ. να πέσει και να χτυπήσω ένα άλλο που δεν φταίει. Φανταστείτε ε, να, να, διαμορφωθεί ωστόσο μια νοοτροπία που θα μα οθήσει να φορέσουμε το κράνο επειδή υπάρχει ένα μπλόκο σε καθημερινή βάση έξω από το σπίτι μα. Το φοράμε σε καθημερινή βάση έξω από το σπίτι μα το φανάρι επειδή υπάρχει, υπάρχει μπλόκο. 24 ώρε, ένα υποθετικό σενάριο. Και επειδή υπάρχει ένα υψηλότατο πρόστιμο. Και κάποια στιγμή αναγκάζομαι να μετακομίζω και πηγαίνω και μένω σε ένα χωριό. Θα το φορέσω το κράνος εκεί. Οπότε, μήπω θα πρέπει να διαμορφωθεί μια νοοτροπία όχι βάσει των υψηλών προστίμων αποκλειστικά και μόνο. Ακριβώ. Άρα λοιπόν, πώ μπορώ να το φτιάξω για την ηλικία, για τη, δε... για τη γενιά τη δικιά μα δεν παίζει. Αστυνομία για μα. Για την μικρότερη γενιά αυτή που έρχεται να οδηγήσει, αυτά τα παιδιά που είναι στο δημοτικό, μπορούμε να το φτιάξουμε και να το έχει ω δεδομένο ότι ξεκινάω και βάζω ζώνη, ξεκινάω και βάζω κράνο. Θα το έχει δεδομένο. Γιατί θα έχει εκπαιδευτεί και αυτό το πράγμα. Όπω το να πάει στο σχολείο μόνο του, να περάσει διαβάσει, είτε με το ποδήλατό του, είτε με το πατίν του. Αυτό όλα καλλιεργούνται. Αλλά Μάλιστα. από μικρή ηλικία. Όχι στα 20 μου κάτι να προσπαθήσω να σου αλλάξω το χαρακτήρα τον οποίο έχει ήδη διαμορφώσει. Φώση. Κύριε Μεμαράκη, ερώτηση: Διανύουμε προεκλογική περίοδο. Φαντάζομαι έχετε παρακολουθήσει κι εσεί προεκλογικέ συζητήσει υποψηφίων βουλευτών αλλά και πολιτικών αρχηγών. Και θέλω να σα ρωτήσω το εξή: Αν σα καλύπτουν οι αναφορέ, αν υπάρχουν βέβαια αναφορές, αναφορικά με το πώς πρέπει να διαχειριστεί ε, η πολιτεία τα επόμενα χρόνια το φαινόμενο των τροχαίων δυστυχημάτων και αναφορικά με την ατζέντα των κομμάτων που έχει να κάνει με την οδηγική παιδεία, την οδική Δεν έχω ακούσει κάτι που να με έχει συνεπάρει και να πω ότι ναι, μπράβο, αξίζει τον κόπο Εγώ δεν προσπάθεια. έχω ακούσει απολύτω τίποτα. Δεν έχω ακούσει. Η αλήθεια είναι αυτή. Αλλά αν η πολιτεία δεν σκύψει από την αρχή, από τη ρίζα, να καταβλεμεί το πρόβλημα εκεί, πιστέψτε με ότι δεν θα αλλάξει τίποτα. Και πρέπει να το κάνει η πολιτεία. Δηλαδή θα πρέπει να βγει ένα πρόγραμμα που να ξεκινάει από το δημοτικό για να μπορέσουμε να φτιάξουμε τον μελλοντικό οδηγό. Δεν έχω ακούσει κάτι τέτοιο από κανένα. Από όλου. Δυστυχώ λυπάμαι. Τώρα αν το έχουν στο μυαλό του και δεν το λένε, απλά θα μα το δείξουν αργότερα. Μάλιστα. Και έχουμε ταλαιπωρηθεί πολύ με όλα αυτά. Έρχεται Σαββατοκύριακο. Ορισμένοι θα βγουν και θα πάνε στα χωριά του προκειμένου να ασκήσουν το εκλογικό του δικαίωμα. Και θέλω λίγο απευθυνόμενο στου τηλεθεατέ να του προτρέψετε ό,τι εσεί νομίζετε στο κομμάτι τη συμπεριφορά μα στου δρόμου. Ξέρετε, κάθε χρόνο διαχρονικά καλύπτουμε ρεπορτάζ που έχει να κάνει ακόμα και με θανατηφόρα ε, κατά τη διάρκεια του διημέρου εκεί Σαββατοκύριακο που βγαίνουν για να ψηφίσουν. Ακριβώ και είναι και το timing τέτοιο που έχει ανοίξει σε σεζόν. Άρα, όλοι λοιπόν δουλεύουν και όλοι θα πρέπει να γυρίσουν γρήγορα και να τρέξουν. Αλλά πιστέψτε με, το να αυξήσουν την ταχύτητά μου, να υπερβώ τα όρια και να ρισκάρω τα πάντα για το τίποτα, δεν αξίζει τον κόπο. Αυτό θα ήθελα να πω. Μην ρισκάρετε τα πάντα για το τίποτα. Αυτό, αυτό νιώθω, αυτό βγαίνει από μέσα μου. Κύριε Μεμαράκη, σα ευχαριστώ θερμά. Και εγώ σα ευχαριστώ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.